Μα μας μετέφερε μήνυμα το τι θα γίνει και μετά εκλογών. Ναι, το καταλάβαμε. Δεν θα υπάρξει καμιά αλλαγή στις αμερικανικές σχέσεις, ό,τι και να γίνει στις εκλογές. Ανέφερε ακόμη ότι διατηρούν στενές σχέσεις με την τωρινή κυβέρνηση Ηνωμένες Πολιτείες όπως είχαν και με την προηγούμενη του κυρίου Τσίπρα, χωρίς να κάνει καμιά αναφορά στη Νέα Δημοκρατία ή προσωπικό στον κύριο Μητσοτάκη. Έταχθη υπέρ της ανάγκης ειρηνικής συμβιώσεως μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, τονίζοντας ότι αυτό είναι εφικτό, καθώς δεν είναι η Ισραήλ ή η Παλαιστίνη που τα προβλήματα είναι πιο σημαντικά. Ξέφρασε και την εκτίμηση ότι υπάρχει διάθεση και από τι δύο να συμβαστούν. Μετά τι εκλογέ στι δύο χώρε θα γίνουμε μάρτυρε μια ειλικρινού διαθέσεω και από τι δύο πλευρέ, ώστε να επιληθούν οι διαφορέ. Δεν μα λέει αν θα έχουμε πρέσπε Αιγαίου. Μάλλον μα το διαβεβαιεί. Πείτε μου τι καταλαβαίνετε. Γιατί ποιούν την ίσαν όταν ακούνε τα ερωτήματά μας γιατί δεν εμφανίστηκε κανένας αξιωματούχο της κυβέρνησης, Κανένα στρατηγικός, οι του Πάσχα στα νησιά που θέλει ο Τούρκος αποστρατικοποιημένα. Γιατί Κυριακό, έχω πει ξαναπεί όλα γίνονται για την επαιδετική βαθμίδα εθνικής ιδιοκτησίας τέτραετού σχεδίου μεταρρυθμίσεων, επενδύσεων, δημοσιονομικών μέτρων, που θα συμφωνούνται χωριστά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε κυβέρνηση. Τι καταλάβατε? Τι ούτω τρόπος θα αναθεωρείτε το σύμφωνο σταθερότητος. Ακούμε για ψηφιακά νομίσματα από βαρουφάκι. Τι δεν ακούμε. Να τονίσουμε εδώ ότι το Βερολίνο επιθυμεί οι υπερχρεωμένες χώρες να είναι υποχρεωμένες να μειώνουν ετησίως το χρέος σε πόσο στο 1% το ΕΠ και οι υπόλοιπες κατά 0,5% μέχρι να φτάσουν το στόχο του 60%. Η μείωση ελλείμματος θα πραγματοποιείται σε μια τετραετή περίοδο και θα διασφαλίζεται ότι η μείωση θα συνεχιστεί για άλλα 10 χρόνια χωρίς πρόσθετα μέτρα έχουν ως και 7 χρόνια περιθώρια για μείωση πέδων ελλείμματος εφόσον εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα κλπ. κλπ. Έτσι θα σου φέρουν τα μνημόνια. Εν τω μεταξύ κάθε κόμμα που δηλώνει δεξιό, πατριωτικό, τα σε ταυτόματα, σε μαύρη λίστα, περί αποκλεισμών. Η δε Μπογδάνος εν Έλληνες χριστιανοδημοκράτες, Νίκου Νικολόπουλου και πυροηγηθεί και ο της πλεύσης ελευθερίας της ζωής Κωνσταντοπούλου. Τους σκέφτηκαν καλύτερα, γνωστοί αριστεροί, άλλαξε το ποίημά τη, αντέστρεψε τι, εγκρίθηκε μετά τις ενστάσεις. Ήταν και έλυφος, όπως έλεγαν οι χριστιανοδημοκράτες Έλληνες του... Η Λία Κασεδιαρή, αφού είχαν καταρτήσει μέσα σε τέσσερις μέρες καθόλου την επικράτεια συνδυασμού από ό,τι λένε. Κανεί δεν μας πληροφορεί εν τω μεταξύ, κανεί δεν κόπτεται. Τι συμβαίνει με τα του σερβισερ, όπω μα του μετονόμασαν. Οι πληστηριασμοί έφτασαν τι 52.000. Εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 120.000. Και γιατί θα γίνει αυτό. Εφόσον οι αλεπάλες αυξήσει επιτοκίων που έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν εκτοξεύσει τις μηνιαίες δόσεις δανείων με τους δανειολήπτες να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν Παρά το πάγωμα των επιτοκίων, που ανακοίνωσαν οι τράπεζες και αφορούν αυξήσεις από τέλος Μαρτίου και μετά. Τα κοράκια λοιπόν οι τράπεζες δίνουν ακόμη υψηλότερα ποσοστά μπόνους για όσους καταφέρουν να εισρεύσει πολύ περισσότερο χρήμα στο ταμείο τους. Περίπτωση της Σύντρομ Ελλάς. Η <Υιντρομολάς>, υπερδιπλασία υπερδιπλασίασε τα καθαρά τη κέρδη κατά 113%. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.